Νομίζατε ότι ξεμπερδέψατε, αλλά δεν ξεμπερδέψατε. Η αλήθεια είναι κάπου διαφορετική. Εδώ είμαστε. Underdogs by God Game Experts. Είναι το Under Center, εκτάκτος, γιατί δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από όταν τελείωσε. Λίγο παραπάνω από όταν. Πριν τρεις εβδομάδες νομίζω το ξανακάναμε. Ότι τελείωσε, ξέρω εγώ, η χρονιά. Και τι έχουμε. Έχουμε μετά το Combine, το Free Agency Frenzy. Και είναι εδώ ο Ζαν. Είμαι ο Διτζερίκο, ο Βίδωνας, είναι το Χνούδι. Όλη ωραία παρέα. Να συζητήσουμε γιατί άλλο. Για την τρέλα, την παράνοια του τελευταίου τριημέρου για το Free Agency. Που έγινε ο μεγαλύτερος πανικός που έχω δει τα τελευταία χρόνια, φίλε. Δεν μπορώ να θυμηθώ, δηλαδή. Πολύ παρεδώσε, ρε φίλε. Πολλά ονόματα. Ένας βασικός λόγος, θα ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, είναι ότι πήραν 30 εκατομμύρια παραπάνω στο salary cap. Περιμέναν 15 θα είναι το boost. Και είναι 30. Και 30. Δύο καλά συμβόλαια, δηλαδή. Οπότε όλες οι ομάδες αρχίσανε. Όχι όλες. Όλες πλην Λακεδαιμονίων. Ποια είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν μπήκε καθόλου σε όλο αυτό το χώρο. Καθόλου, ε. Και πήραν, υποκράτησαν μόνο ένα long snapper. Οι Cowboys. Οι Dallas Cowboys. Όλοι. Και είχα ένα φοβερό σκιμπέιλες, all in, Miami. Το οποίο είναι viral όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Βάλτε το κόμμα στο NFL, στο NFL Football Hall of Fame. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ζαν, πριν ξεκινήσουμε και εμείς οι λεπτομέρειες, πολύ γρήγορα, πες μου μία ή δύο μεταγραφικές κινήσεις που πιστεύεις ότι είναι αυτό το οποίο δηλαδή θα πρέπει να κρατήσουμε, θα πρέπει κάποιος ο οποίος ασχολείται με αυτό το πράγμα να είναι το πρώτο πράγμα που θα έχει στο μυαλό του Σεπτέμβριο καθώς ξεκινάει η σεζόν. Αρχικά δεν μπορούμε να μπούμε τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη αυτές τις μέρες. Τον συνήθι ύποπτο, Kirk Cousins, κάνει τους Falcons relevant, ξεκάθαρα. Έχουν ένα πολλαστάσιο πάρα πολύ πλούσιο. Θεωρώ ότι ήταν μια έξυπνη κίνηση. Παίρνεις κάποιον, ένα sure thing, άμα είναι υγιής τέλος πάντων ο Kirk. Α, όπα, όπα. Κάτσε, είναι βασικό. Γιατί μεγαλώνουμε κιόλας. Το sure thing με παίχτη 35 στα 36, γιατί θα είναι 36 χρόνια να ξεκινάει η σεζόν, που βγαίνει από αχίλιο. Από αρχή, όχι από εσύ, αλλά από αρχή. Εντάξει, δεν είναι κανένα αθλητή τώρα. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, αλλά. Στο σύγχρονο NFL πρέπει να όταν έχει φεύγεις, ένα mobility. Όταν φεύγει από τον. Πώς το λένε, τον Reader, πώς το λένε και τον. Ποιο άλλο εμπεριέχει. Το Χάνεκε. Και ο Χάνεκε, εντάξει, λατρεία το Χάνεκε. Και αυτό άλλο πράγμα τώρα. Βέβαια, του δώσανε ένα σκασμό λεφτά, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι λίγα τα λεφτά που του δώσανε. Να σου πω τα career earnings, άμα πάνε όλο το σύγχρονο. Καλά, είναι αστρονομικά. 335 εκατομμύρια. Τα career earnings. Του Kirk Cousins, ο οποίος πάει στην Ατλάντα με καινούριο προπονητή, με τον Ραχίμ Μόρις, με καινούριο οπλοστάσιο, πήρανε και το Μούνι. Εγώ... Να είναι καλά ο RG3 θα πω σε αυτό. Γιατί? Του στείλει κάτι, κάτι 10 εκατομμυρία και έτσι. Α, να ναι. Επειδή... Δηλαδή, άμα δεν είχε τραυματιστεί ο RG3 δεν θα είχε παίξει ποτέ ο Kirk Cousins. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν θα φύγω από τους quarterbacks, θα πάω στον αγαπημένο μου παίχτη τα τελευταία 10 χρόνια στο NFL, ο οποίος ήταν ξεκάθαρο ότι η καριέρα του στο Tennessee είχε τελειώσει. Θα τον ήθελα στην ομάδα μου πάρα πολύ. Αν και η ομάδα μου είχε και πάρα πολύ καλό running back και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μιλάει για τον Μπάκλι. Αλλά... Εγώ νομίζω ότι εκεί θα έλεγε και αυτό θα έλεγε. Όχι, όχι. Εγώ θα μιλήσω για τον αγαπημένο μου παίκτη στο NFL, όχι την αγαπημένη μου ομάδα. Για τον Μπάκλι θα πούμε στη σειρά. Αλλά το most notable signing ήταν τη δεύτερη μέρα, τη τρίτη, όταν ο Ντέρικ Χένρι για 9 εγγυημένα και για περίπου 17-18 συνολικά, 19, πάει στου Ravens. Εκεί που, το, που του. Που τους, είχε βγάλει στη σέντρα γιατί δεν πήγανε να τον αγοράσουν. Στο trade deadline. Στο trade deadline μέσω. Δίνοντας κάτι λίγο. Βέβαια, εδώ πέρα δεν έδωσαν τίποτα. Έδωσαν μόνο χώρα το salary cap τους. Περίπου. Δηλαδή. Του δώσανε... Ένα εκατομμύριο λιγότερο δώσανε οι Titans και πήρανε τον Pollard. Τώρα, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, να μου εξηγήσει κάποιος γιατί ο Pollard ξέρω ότι θα είναι καλύτερο από τον Derrick Henry. Ο Derrick Henry είναι 30. Έτσι, του εμποδίζει πάρα πολύ ότι έχει 2.000 κάρι, του φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά ναι, πηγαίνει okay. Σε μια ομάδα η οποία έχει τον Κίτον Μίτσελ, που και αυτό έχει ένα πολύ σοβαρό καταματισμό. Και του έχει Ντόμιντζ, νομίζω και εκείνη. Όχι, ο Ντόμιντζ είναι ελεύθερο. Ελεύθερο. Θα μιλήσουμε για του Ντόμιντζ στη συνέχεια. Και να πούμε ένα πράγμα. Από τα τελευταία, από το 2018, ο Ντέρικ Χένρι έχει τα περισσότερα rushing yards σε όλο το NFL. Λογικό. Και ο quarterback με τα περισσότερα rushing yards, πάνω από 5.000 rushing yards, είναι ο Λαμάρ Τζάκσον. Πέρσι είχαν την πέμπτη. Offensive line στο PFF, βαθμολογία, και έχουν κάνει κινήσεις ναι, για να ανεβούν παραπάνω. Τώρα, επειδή ο Ντέλ είναι ελεύθερο. Δεν έχουν πάρει κάποιον. Έχουν πάρει. Δεν θυμάμαι τώρα. Έχουν πάρει κάποιον. Το Μαντουμπίκε κανένα νέο. Τρομερό. Είναι ένα wide receiver. Όχι σίγουρα. Δηλαδή ο Flowers, ο Bateman. Εντάξει, ο Λάικ λέει: άμα παίξουμε δύο tight end μαζί με τον Άντριου. Ένα wide receiver για σιγουριά. Και πάλι. Μου φαίνεται ότι. Μαρκής ξεκινήσει... Μπράουν ελεύθερος, βέβαια. Ναι, εντάξει, θα ξαναγυρίσει πίσω. Έχει ρίξει πάρα πολύ βρυσίδι. Πάρα πολύ βρυσίδι έχει ρίξει. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πάμε λοιπόν στους quarterbacks. Πέρα από την κίνηση του Cousins, δεν ήταν το πρώτο ντόμινο το οποίο έπεσε. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσει η Δευτέρα το Free Agency Frenzy,
ο Ράσελ Γουίλσον, ο Άρτη απελευθερωθής από τον Ντένβερ, παίρνει τη μαγειρική του και πηγαίνει στους Steelers, όπου κατά τις δηλώσεις των reporters θα συναγωνιστεί το καλοκαίρι για το starting jobs με τον Kenny Pickett. Ξεκάθαρα εδώ πέρα. Παίρνεις κάποιον βετεράνο που λες ότι στη χειρότερη θα κάνει αυτό που κάνει πέρσι, που τα νούμερα του ήταν καλύτερα, εγώ θα πω, από αυτό το οποίο έδειχνε στο γήπεδο. Το IT ήταν πολύ κακό. Ήταν πάρα πολλές πάσεις πίσω από το line of scrimmage. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αυτό που έβλεπες στη στατιστική ήταν καλύτερο. Οπότε λες, επειδή μου τι θα έχω σαν floor αυτό. Τζάμπα. Άμα, ναι. Πλέον ένα εκατομμύριο, τα υπόλοιπα 37 θα δίνει τον Denver. Εντάξει, απίστευτο. Και από εκεί πέρα, ο Kenny Pickett, σε κάναμε first round, σε πήραμε στο πρώτο γύρο. Απέδειξε το ότι μπορείς. Δηλαδή, μάλιστα. Κοίτα, αυτός είναι ένας τρόπος να ενισχύσεις την επένδυσή σου. Έκανε μια πολύ σοβαρή επένδυση. Το first round είχαμε πει σε όλους πόσο πολύτιμο είναι σαν asset στο NFL. Οπότε καταλαβαίνω γιατί θέλουν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την επένδυσή τους. Ωραία. Το επόμενο κομμάτι το οποίο έπεσε στο ντόμινο ήταν ο Baker Mayfield, ο οποίος υπέγραψε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, περίπου επίπεδου Daniel Jones στην Τάμπα για 3 χρόνια. Το λέγαμε αυτό. Ναι. Αρνήθηκε περισσότερα λεφτά από τους Patriots, να το ξέρεις αυτό. Ναι, okay. Είπε, όχι, δεν θέλω, καλά είμαι εδώ. Αρνήθηκε. Αρνήθηκε, ναι. Όπως αρνήθηκαν και άλλοι παίχτες τους Patriots. Γιατί αρνήθηκε. Γιατί αρνήθηκε, γιατί θέλει την Τάμπα, γιατί έμεινε ο Mike Evans. Γιατί είναι ο Godwin, γιατί του άρεσε η κουλτούρα. Όχι, λάθος. Γιατί του πρότεραν, η ερώτηση δική μου. Γιατί του πρότεραν. Γιατί ο Baker αυτή τη στιγμή. Ότι τον είδα σαν bridge. Όχι, τον είδα σαν franchise. Σαν franchise τον είδαν. Δηλαδή, συγγνώμη, οι Patriots θα προτιμούσαν να έχουν τον Baker Mayfield. Θα μιλήσουν με τον Πάρμαν. Αυτό είναι, υπάρχει ένα πρόβλημα. Το Drake Mayfield, ότι αυτό έμεινε εκεί πέρα. Και γενικά να πούμε ότι αυτό που έκανε ο Baker πέρσι, που ήταν, είχε πάει σε ένα πολύ μικρό. Μια 3 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, με πάρα πολλά incentives που έχει. Είναι αυτό που έκανε ο Russell Wilson φέτος και θα κάνουν πάρα πολλές ομάδες να προσπαθήσουν να το κάνουν. Mm-hmm. Με short list σε quarterbacks οι οποίοι έχουν κάποια χιλιόμετρα και μπορούν θεωρητικά να δείξουν πράγματα. Και η Tampa θα προσπαθήσει να κρατήσει τα ενία της NFC South, κάνει και νίκα στα playoff, μια χαρά. Έτσι. Mm-hmm. Το επόμενο κομμάτι που έπεσε στο quarterback ήταν ο Jacoby Brissett. Όχι, ο Mac Jones. Ο Mac Jones είναι release από τους Patriots. Όχι, όχι. Trade. Συγγνώμη, και πήγε στον Jackson. Για ένα Six. Για ένα Six, ξέρω εγώ, θα είμαι πνευματικό, αλλά μιλάμε για τους βασικούς τώρα. Βασικούς, πιθανότητα να ξεκινήσουν βασικοί. Η Washington είχε αφήσει ελεύθερο τον Brissett. Τον ζητήσανε πολλές ομάδες, αλλά αυτός πήγε πίσω στην ομάδα η οποία τον δράφταρε και είχε παίξει μόνο ένα χρόνο, να σου θυμίσω. Mm. Με μια καλή αρχή όταν ο Tom Brady ήταν τιμωρημένος. Μιλάμε για τους Patriots. Βασικά είχε παίξει δυόμιση μάτς ο Γκαρόπουλο και άλλο ενάμιση ο Brissett. Ο Brissett, υπάρχουν δύο πιθανότητες, ή να μην ξεκινήσει και να είναι μέντορας στον παίκτη στον οποίο θα δραφτάρουν οι Patriots, πιθανώς στο νούμερο 3, ή να πάρουν ένα παίκτη ο οποίος ήταν λίγο άγουρος και να ξεκινήσει σε κάποια παιχνίδια ο Brissett. Πάντως λένε ότι έχει ψηφιστεί στους 10 καλύτερους συμπαίκτες. Ο Van Pelt τον ξέρει από την Ελλάδα. Μα εξαιρετικός. Επίσης, οι Patriots πλέον έχουν κανονικό front office. Πήραν τον Eli Wolf από τους Packers. Ναι, ο Van Pelt τον ξέρει από την Ελλάδα. Ο Van Pelt είναι από τους Browns. Μπράβο, σωστά. Λοιπόν. Και πλαισιώνει τέλος πάντων τον Jerod Mayo που είναι εκεί πέρα ο προπονητικός άρχοντας. Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τους quarterbacks. Οι Raiders. Κόψανε τον Καράπολο, κόψανε και τον Ένθρο στη συνέχεια, κοπήκαν αυτοί οι δύο και υπογράψανε τον Γκάρντνερ Μίνσου με κάποια παραπάνω λεφτά από αυτό που okay. Δίνανε οι Γκάρντνερ. Τι θα κάνουν τώρα εκεί, εγώ σου λέω ότι πάνε για quarterback αυτοί. Θα πάνε, αλλά πού θα πάνε στον draft. Θα πάρουν ένα quarterback που θα ξεκινήσει φέτος, θα συναγωνιστεί, δεν ξέρω. Πάντως μην ξεχνά ότι έχουν παίχτες οι οποίοι έχουν κάποιες απαιτήσεις, όπως είναι ο Άνταμς εκεί πέρα. Θα μείνει ο Άνταμς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Και βέβαια η κίνηση η οποία προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκκληση, η ομάδα δηλαδή η οποία άφησε ο Κάζινς πίσω. Η Μινεσότα υπέγραψε τον Σαμ Ντάρνολντ με ένα συμβόλαιο τύπου Μπέικερ, που και εκεί μάλλον είναι πολύ πιθανό να υπάρξει κάποιο κίνδυνο. Η ομάδα η οποία. Ο παίκτη ο οποίο μένει και. Α, και ο Ντρου Λοκ. Ο Ντρου Λοκ πήγε στου Giants. Εντάξει, τραγικό. Και έχουμε δηλαδή το. Τόσο σοβαρά μιλάμε. Να σου πω το quarterback του Giants. Να σου πω το quarterback του Giants. Είναι ο ίδιο παίκτη 3 φορές. Ο Eli Manning και φθηνέ απομίσει του. Δηλαδή ο Ντάνιελ Τζόουνς, ο Ντρου Λοκ και ο Τόμι Ντεβίτο. Εντάξει, τι ωραία που είναι αυτό. Δηλαδή. Λοιπόν, προφανώς τον Denver. Τι φάση. Προφανώς τον Denver θα μείνει με το Στίντα μέχρι να δούμε τι θα μπορεί να κάνει στο draft. Και δεν ξέρω, αλλά υπάρχει ένα όνομα το οποίο δεν ανέφερα. Ναι. Στο Κούρτε Μπακαρουσέλ. Ναι. Και το όνομα αυτού. Justin Fields. Τι προβλέπεις. Κοίτα, για όποιον λέμε ότι δεν έχει Κούρτε Μπακαρουσέλ, έχει Bridge Κούρτε κτλ. Είναι προφανώς υποψήφιος. Κοίτα, είναι προφανές. Ο Caleb Williams είναι παντού στο σκάβο αυτή τη στιγμή. Έχει τελειώσει αυτό. Παντού σε όποια γιγαντοθόνη, σε όποιο μεγάλο πλακάτι. Είναι παντού. Είναι δεδομένο ότι θα τον επιλέξουν. Έχει πάρει πίσω ό,τι αρνητικό είχε πει. Θεωρείς δεδομένο ότι η Washington θα δώσει
μέχρι και 7 πικ πρώτου γύρου για να τον πάρει. Ναι, okay. Για να πάει στο 1. Okay. Δεν θα πει όχι, δεν θα πει okay το Σικάγο. Όχι, δεν θα πει. Έτσι, να το ξέρεις αυτό. Έχουν κοπεί αυτή τη στιγμή οι σχέσεις μεταξύ αυτών και του Fields. Οπότε ουσιαστικά είναι στο highest bidder θα πάει, ο Fields στο Denver. Σαφώς. Και εκεί και τον βλέπω και, και πιθανώς και στους Reds τον βλέπω και στη Μινεσότα τον βλέπω. Όλα αυτά είναι πολύ. Και για Eagles ακούστηκε. Και για Eagles. Έλα, Ευαγγέλη, τώρα. Ακούστηκε, δεν σου λέω. Δεν τον πληρώσαμε το Hertz. Δεν τον πληρώσαμε. Για ποιο λόγο να πάμε πάρουμε. Λέει, το Fields αποκλείται να μπορέσει να το πάρει με οτιδήποτε λιγότερο από very high second round pick, πιθανώς και third round pick. Θα πάω να δώσει τόσο πολλά assets. Εμένα ξέρει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Justin Fields. Και θεωρώ απαράδεκτο ότι είναι ένα παίχτη ο οποίο είχε το χειρότερο treatment από μια ομάδα που συμπαθώ, το Σικάγο, με ένα προπονητή ο οποίο είναι άχρηστο όπω είναι ο Ίμπερφλους. Και αμφισβητώ πάρα πολύ και το πώ θα προχωρήσει με τον Ίμπερφλους με τον Κέλι Μπουίλιαμ, ειδικά αν μείνει πάνω δύο χρόνια. Το ότι μένει χωρί ομάδα αυτή τη στιγμή μου φαίνεται απαράδεκτο και ότι θα ξεκινήσουν quarterbacks τύπου ξέρω εγώ Σαμ Ντάρνον και τα λοιπά στο NFL. Μου φαίνεται περίεργο. Εγώ λοιπόν, νομίζω ότι οι Bears περιμένουν κάποιον να του δώσει φρέστα να πει για να το στείλουν. Ειδικά τώρα που έχουν πέσει όλα τα. Μα δεν έχουν πέσει όλα. Έχουν πέσει όλα τα ντόμινο. Οι ομάδε οι οποίε δεν έχουν quarterback είναι οι Patriots, η Washington, το Denver το οποίο δεν έχει λεφτά να δώσει τίποτα, κόβει το ένα παίχτη με το άλλο. Και οι Raiders που υπάρχουν πάρα πολλά prospects που μπορεί να ψωνίσει χαμηλά. Είτε αυτό λέγεται Bon Nix, είτε λέγεται Rattler, είτε λέγεται ο άλλο που σου δείξα από το Tennessee, ξέρω εγώ αυτό ο. Είπε για αυτό το γομάρι, ξέρω εγώ, Μίλτον. Έχει δηλαδή παίχτες. Ναι, ναι. Έχει παίχτες να πάρουν. Δηλαδή. Και αυτά όλα θα μιλάμε για τους δύο πρώτους γύρους, έτσι. Είναι το πιο δεν πλούσιο. Δεν υπάρχει περίπτωση ομάδα που θα πάει να αγοράσει τον Fields να μην τον ξεκινήσει φέτος. Οπότε η Eagles είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει. Okay. Και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να σου παρουσιάσω τις μετακινήσεις. Δηλαδή, στους Giants θα τον ήθελες. Εννοείται. Δηλαδή να στείλουμε το. Μετά τη σκούφια μου. Αλλά και του τρει ίδιου. Είναι παίκτη ο οποίο είναι πολύ μακριά. Θα μιλήσουμε για του Giants. Γιατί θα μιλήσουμε λίγο για του Giants και του παίκτε για τι ομάδε μα κτλ. Πάμε λίγο στου Άνεμπαξ που έγινε ο χαμό. Ο χαμό. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο ντόμινο το οποίο έπεσε ήταν ότι ο DeAndre Swift πήγε με ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο στο Σικάγο. Όπου το Σικάγο συνεχίζει και έχει το περσινό του πικ, δηλαδή τον Ρωσόν Τζόσον, και συνεχίζει και έχει τον καλή Χέρμπερτ. Ένα χαμό εκεί πέρα τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Τον πληρώσαν θα παίξει. Και έπαιξε 16 παιχνίδια. Δηλαδή τελείω το αφήγημα του Swift δεν παίζει. Έπαιξε 16 παιχνίδια πέρσι. Mm-hmm. Δεν έπαιξε μόνο το τελευταίο μάτσο. Απλά δεν χρησιμοποιεί το. Σωστά. Αρκετά σε όλα τα παιχνίδια. Αμέσως μετά λοιπόν οι Eagles πήγανε και πήρανε, δώσανε ένα σκασμό λεφτά που δεν το συνηθίζουν για τη θέση του quarterback. Ναι. Να σου θυμίσω ότι τον πήρανε με ένα pick swap τετάρτου γύρου τον Swift. Τον Σακουόν Μπάρκλι, ο οποίο εμπιστεύει κατά κάποιο τρόπο στον ομό. Στην περιφέρεια του κολεγίου του Penn State. Είναι συνηθισμένο αυτό να συμβαίνει, έτσι. Ναι, έχει πέσει πάρα πολύ βρυσίδι. Δηλαδή να πηγαίνει ο παίκτης, ο star, από τη μία ομάδα στην άλλη του division. Το έκανε και ο άλλος από την NFC North. Φυσικά ο δικός σου. Ναι, θα τα πούμε, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Αλλά να πάμε τη σειρά. Ο Barkley λοιπόν στους Eagles κάνει αυτή τη στιγμή αυτήν την ομάδα. Την κάνει, ρε παιδί μου, πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δείχνει δηλαδή ότι έχουν πάρα πολλά όπλα. Δηλαδή το Hertz, Saquon Barkley. Dallas Goddard στο tight end, Smith και AJ Brown. Είναι δηλαδή ένα πράγμα. Εντάξει, δηλαδή πρέπει να βρουν ένα καλό center γιατί έφυγε ο Jason Kelsey και στην άμυνα κάνανε κινήσεις, αλλά θα τα πούμε αυτά. Ο Fletcher Cox επίσης είπε ναι, ότι αποσύρεται. Τώρα, το επόμενο ήταν ότι ξαφνικά ο Jacobs υπέγραψε στους Packers. Και τη στιγμή που γράφει στους Packers, οι Packers δεν έχουν τον AJ Dillon που είναι ελεύθερος, αλλά έχουν ακόμα. Τον Aaron Jones. Τον Aaron Jones, τον οποίο τον κόβουν μετά από 10 λεπτά. Και μετά από 20 λεπτά τον υπογράφουν οι Vikings. Οι οποίοι Vikings λένε: ωραία, δεν χρειάζεται να υπογράψουμε τον Μάτισον. Ευτυχώς και γλιτώσαμε. Είχαν κόψει πιο πριν και είχαν και τον Tyson Chandler. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι για τον Aaron Jones. Του είχαν ζητήσει να πάρει pay cut. Δεν πήρε pay cut, ναι. Να πάει στα 4 εκατομμύρια και αυτός υπέγραψε με 6 στη Μινεσότα. Οπότε ναι. 2 εκατομμύρια παραπάνω και κερδισμένος. Ναι. Το ερώτημα είναι γιατί τον Aaron Jones δεν τον πήρε τον Dallas. Που είναι από εκείνη την πόλη. Είναι, εκεί έχει παίξει όλα τα γυμνασιακά. Και έμεινε ελεύθερο ο Πόλαρντ. Και όποτε του βρίσκει, του πανάει. Ο Ντούσεβ, πώς λέγεται. Ο Ντούσβον είναι και ο Ρίκο. Ντάντλ, αυτή είναι. Κάποιοι θα πάρουν. Ο μοναδικό που έχει μείνει να σε προλάβουμε, ο μοναδικό από τα μεγάλα ονόματα στο RB Carousel που έχει μείνει ελεύθερο είναι ο Τζέκι Ντόμπινς. Που έχετε από χιαστό, άλλο είναι. Και τον Καρίμ Χάντ, ξέρω να θεωρεί καλό όνομα. Και ο Κλάιντ Έντουαρντ Σελέρ, ο οποίο υπάρχει πιθανότητα να πάει στον Ντάλλα. Αυτοί είναι που έχουν μείνει ελεύθεροι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους running backs. Συνεχίζουν τα ντόμινο. Το Cincinnati παίρνει τον Ζακ Μος και κόβει τον Μίξον. Τον κόβει τη δεύτερη μέρα. Δεν του δίνει το δικαίωμα να διεκδικήσει τις καλές θέσεις. Αλλά ο Μίξον βρίσκει θέση στο Houston. Ναι. Το οποίο ο Singletary έχει φύγει, έχει πάει στους Giants.
Δηλαδή, μιλάμε... οι Giants από το Σαγκόν Μπάρκλι πήγαν στο Σιγκλιτέρι. Στο Σιγκλιτέρι. Και ο Μίξον από τον ένα contender τη AFC πάει στο καινούριο σκατό που είναι η Texas. Θα μιλήσουμε στους Texans. Τι άλλο συνέβη στο running back position. Δεν θα θυμηθώ κάποιον άλλον, ξέρω, ο οποίος πήρε και ψώνησε. Αυτές ήταν όλες οι κινήσεις, οι περισσότερες δηλαδή από ό,τι θυμάμαι. Α, και ο Τόνι Πόλαρντ, δηλαδή, που πήγε στο Τένεσί. Εγώ νομίζω ότι θα έπαιζε ο Τάζε Σπίρ, ξέρω εγώ, αλλά ξαφνικά. Κοίτα, αυτή τη στιγμή η πιο καλή διαθέσιμη running backs είναι ο AJ Dillon, είναι, ξέρω εγώ, ο Καρίμ Χάν που λες, είναι ο Μάτισον, ο Ντόμπινς. Πάντως δεν είναι τα μεγάλα ονόματα που ήταν πέρσι και ο Έλιο, τι πήρες. Και ο Έλιο, ναι. Και ο Ντάλβιν Κουκ. Μπράβο, ναι. Α, και βέβαια η Washington. Αλλά βλέπεις τώρα ο Ντάλβιν Κουκ. Πώς γίνεται με μια τόσο κακή επιλογή όπως έκανε τώρα να στην επιλέξη του Jets λόγω του Rodgers, ναι, που ουσιαστικά τον έχουμε τελειώσει μέσα μου. Τελειώσει η καριέρα. Τον έχουμε τελειώσει. Ξεχάσαμε. Ενώ την προηγούμενη χρονιά στους Vikings έκανε όργια. Λοιπόν, Gus Edwards πάει στους Chargers. Σωστό. Όπου θα παίξει, θα κουβαλήσει πολύ την μπάλα. Και ο Έκελερ. Και ο Έκελερ πάει στη Washington. Και από τη Washington φεύγει ο Gibson και πηγαίνει στους Patriots. Hello. Μιλάμε για τρελό καρουσέλ. Τρελό, δηλαδή, ό,τι ξέρατε για το fantasy με τους running backs, τα ξεχνάμε όλα. Πάντως, Eckler στη Washington, πιστεύω ότι θα πάει καλά αυτό. Ο Eckler ήταν τραγωδία πέρσι. Δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν ξέρω πώς θα είναι φέτος. Δεν ξέρω πώς θα είναι φέτος. Αλλά μην ξεχνάτε ότι εκεί υπάρχει ο Brian Robinson Jr. Έτσι, όπου είναι Όχι, εγώ βλέπω τον Eckler σαν ψηλό third down back. Για να δούμε. Εκεί πέρα. Και θα πάει καλά αυτό σου λέω. Επίσης, βλέπω, θα πω και για τους Patriots, αλλά μου αρέσει το. Ωραία. Τώρα, στα wide receivers ήταν πολύ, πολύ μικρό το η ανταλλαγή. Ο Mooney πήγε στους Falcons, ο Gabe Davis πήγε στο Jacksonville. Πολύ λίγες κινήσεις, δεν υπήρχαν και πολλοί. Ο Ντιόντε Τζόνσον έγινε ανταλλαγή στην Καρολάινα. Για τον Ντάντε. Για τον αμυντικό, ναι. Ντόντε Τζάκσον. Ντόντε Τζάκσον, ναι. Cornerback. Και βέβαια η ανταλλαγή, δηλαδή το ξεπουλάμε τώρα. Τον Ντένβερ δεν αφήνει τίποτα γιατί έχει το βάρος του Ράσελ Γουίλσον. Ο Τζούντι για ένα πέμπτο και έκτο γύρο πήρε στο Cleveland και το wide receiver room στο Cleveland είναι. Με τον Αμάρι. Αμάρι Κούπερ, Τζάρι Τζούντι, Ελάιζα Μουρ και Σέντρικ Τίλμαν. Βάλε και τον Μπέλ, βάλε και τον Εντζόκου. Α! James Winston, αναπληρωματικός quarterback του Watson στο Cleveland. Ωραία. Έτσι. Ωραία. Εντάξει. Καλύτερος είναι ο Brissett, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ο Brissett έχει πάει εκεί, απλά το θέμα ήταν αν θα κρατούσαν τον Φλάκο. Ναι. Αλλά κάπου θα πάει και αυτός. Κάπου θα βρει καλό συμβολιάκι. Ναι. Λοιπόν, ο Φλάκο θα μπορούσε να κλείσει μια τρύπα πάντως. Ναι, θα το δούμε. Μπορούσε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα, στην άμυνα συνέβησαν σημεία και τέρατα, ο Wilkins. Στην άμυνα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή ναι. οι linebackers είναι χαμός. Ας πάρουμε λίγο μερικές ομάδες. Οι ενδιαφέρουσες κινήσεις ήταν ο Wilkins πήγε στους Raiders, που ήταν η μεγάλη κίνηση που κάνανε και έχουν πλέον Max Crosby και αυτό. Αλλά θα μιλήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο τις ομάδες μιλώντας για τους Texans, οι οποίοι κρατήσανε τον κορμό τους. Δηλαδή, στη συζήτηση μεταξύ μας πριν ξεκινήσουμε, εγώ σου λέω, μου λες πια πώς φάνηκε, εγώ σου είπα, βασικά οι Texans είναι εδώ. Πρόσεξε, έχουν φτάσει. Αν εξαιρέσει την αλλαγή στο running back, που κάποιο θα μπορούσε να πει ότι πήρε καλύτερο παίχτη, δεν ξέρω τώρα πόσο έχει στο depósito μέσα μου. Ο Σέγκλετέρι πέρσι ήταν πολύ καλό. Από τη μέσα τη χρονιά και μετά ήταν πολύ, ναι, πολύ καλό. Γιατί βρήκε καλύτερε τρύπε με την offensive line. Αλλά ο Μίξον γενικά είναι καλύτερο παίχτη. Τώρα δεν ξέρω τι έχει μέσα. Θεωρητικά. Έχουν του τρει καθίσει τον Noah Brown και έχουν δηλαδή του δύο πιτσιρικάδε, τον Γκόλιτ, ναι, τον Ντέλ και τον Noah Brown. Καθίσει είναι το Σούλτ. Αλλά τα ερωτηματικά είναι στην άμυνα. Ήτανε πέρσι τα ερωτηματικά. Αφήσαν, όχι με αυτό που κάνανε τώρα έχουν απαντήσει. Και τον Γκάσμαν τους αφήσαν να φύγουν. Ακριβώς. Να θέλουν να φύγουν. Και κάνανε upgrades. Και πήγαν και δύο στη Μινεσότα. Και σαν έγινε ένα μεγάλο trade και πήρανε πίσω. Και πήρανε μπροστά, πήρανε τον Ότρι. Το Χάντερ. Τον Ότρι και τον Αλσαΐρ από τους Titans. Τους ξεζουμίσαν την άμυνα. Ακριβώς. Και το Χάντερ, το μεγαλύτερο όνομα υποτίθεται. Δηλαδή στα περισσότερα free μετά agent rankings. Όχι, ήταν το νούμερο ένα. Μετά τον Chris Jones. Να φύγει ο Chris Jones. Σωστά, οκ, okay, εντάξει. Ο οποίος ανανέωσε. Πήραν τον Daniel Hunter, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του σαν δεύτερος pass rusher, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια τα νούμερα του είναι απίστευτα. Το ψήφιος δεν πέσει πλέον, δεν γίνεται. Πέρσι ήταν στα 17 που είχε σταματήσει. Είναι με 30-31 χρονών, αλλά είναι πάρα πολύ υψηλές επιδόσεις. Πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Βεβαίως. 49 εκατομμύρια 2 χρόνια. Αλλά είναι εξαιρετική κίνηση. Είναι σίγουρα. Τρομερό upgrade σε σχέση με τον Greenard. Να σου πω μια κίνηση. Ναι, τρομερό. Είναι πολλοί που πιστεύουν ότι ο Greenard μπορεί να κάνει φοβερή καλύτερη χρονιά. Καλά, δεν μπορεί. Η Μινεσότα θα έχει καταπληκτική άμυνα, να ξέρεις, μεταξύ μας. Ο Κάσμαν είναι πάρα πολύ τίμιος. Πάρα πολύ. Και η Μινεσότα πήρε και άλλους παίκτες. Απλά να σου πω μια κίνηση των Texans για να ενισχύσω αυτό που λες. Πολύ sneaky, πήρε τον Οκούντα. Ναι. Ο οποίος θα θυμίσω ότι ήταν νούμερο 3 πίκ από τους Lions. Πήγε πέρσι στην Ατλάντα. Τραυματισμού ή πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Νταμίκο Ράινς μπορεί να το σώσει την καριέρα του. Αμέ. Έτσι.
Τώρα πάμε στι ομάδε. Πήρα, πήρα και τον Ford από του Packers. Ένα παίκτη έτσι βοηθητικό. Γενικότερα πάρα πολύ. Και τον King, τον οποίο ανανέωσαν. Στην AFC South θα είναι πρώτο φαβόρι, ξεκάθαρα. Είναι εξαιρετική. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η επίθεση του πέρυσι τι έκανε. Εντάξει, όλοι ξέρουμε είναι τι είναι. Είναι συμπαθέστατη. Έχουν το CJ Stroud. Να δούμε. Λοιπόν, έλα να μιλήσουμε για του Patriots. Οι Patriots κάναν τι εξή κινήσει. Κρατήσανε, εγώ να σου το πω λίγο γενικά. Πήγανε και χτυπήσαν την πόρτα σε μερικά αποκτήματα με τα γραφικά, οι οποίοι δεν θέλουν να πάνε. Και η διαφωνία μα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα free agent, ο οποίο λέγεται Calvin Ridley, ο οποίο δεν έχει υπογράψει πουθενά, τον οποίο το θέλουν κολλασμένα οι Patriots. Αλλά εμένα οι πηγέ μου. Μου λένε ότι θα μείνει στο Jacksonville παρά το γεγονός ότι πήρανε πολλούς παίκτες και έχουν κρατήσει και τους περσινούς. Γιατί, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Γιατί εάν ανακοινώναν πριν από την Τετάρτη η μεταγραφή, θα δίνανε ένα second round pick στην Ατλάντα, ενώ ανακοινωθεί μετά την Τετάρτη θα δώσουν third round pick. Και άμα δεν τον υπογράψουν, θα δώσουν τίποτα. Οπότε. Το θέλουν και ο ίδιος θέλει να πάει πίσω. Δεν θέλει να πάει στους Patriots. Ευαγγελή. Δεν υπάρχει μεγάλο wide receiver market γιατί υπάρχει φοβερό draft class. Του δίνουμε, φοβερό του δίνουμε draft class. 15 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, του δίνουμε. Θα πάρει τα 6. Έτσι. Του δίνει τα διπλάσια. Είναι μια ομάδα που πέρσι δεν. Δηλαδή, συγγνώμη, πέρσι, βάσει αυτού που έγινε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι ευχαριστημένο από τη συνεργασία του με τον Trevor Lawrence. Δεν νομίζω. Τι θα πει δεν ξέρεις, ρε φίλε. Είναι πολύ περίεργος παίκτης. Ξέρω ότι συνέχεια έκανε overthrows και. Είναι πολύ περίεργος παίκτης. Δεν πήγε καλά αυτή η συνεργασία. Δεν πήγε αυτό. Να πει μπαίνει ο Gabe Davis, ο οποίος του τα σκάσανε και θα τον τροφοδοτήσουν. Υπάρχει ήδη ο Christian Kirk. Δεν είμαι σίγουρος. Ο Kirk είναι, ο Zay Jones έμεινε. Εγώ λέω, φίλε Calvin Ridley, πιάσε το δελτίο σου, κάνε ένα στοίχημα και πάμε με Βοστόνη. Γιατί επιτρέπεται στη Βοστόνη το betting. Είχαν ανανεώσει ο Φέση Λάιμον Ονιέμου, ο Ούτσε για πολύ λίγα λεφτά, ο Κέντρικ Μπόρν ανανέωσε. Πήραν το Ρέγκορ. Ναι, το Ρέγκορ, το οποίο έφυγε στην ομάδα. Τον Όκαφορ φέρανε τον Τάκλ. Το Τάκι από του Μπράουν. Το Τάκι Ρούμπα, ναι. Ανανέωσε επίση και ο Χάντερ Χένρι. Ναι. Που ήταν του καλύτερου tight ends τη αγορά. Και πήραν και ένα δεύτερο tight end, κάτσε να θυμηθεί. Τι είναι πολύ αργό, μωρέ. Τον Χούπερ. Το Χούπερ πήρα. Πήρα και το Χούπερ. Ναι, το Χούπερ πήρα. Κάτσε, δεν το έχω εδώ πέρα στα. Ωραία, μια χαρά. Το Χούπερ. Κάποιον άλλο. Ο Χάντερ Χένερ είναι. Και ένα κοσμογυρισμένο πήρα. Ο Τζόνο Σμιθ πήγε στο Μαϊάμι. Ναι. Ο Έλλη πήγε στη Ουάσιγκτον, νομίζω. Καλή κίνηση το τέτοιο. Για του tight ends. Ποιο άλλο κουνήθηκε του tight ends, δεν θυμάμαι. Πάντω υπήρξε μια πολύ μεγάλη κίνηση. Πώ πάω να μιλήσω για του πάτου. Ο Ιρ Σμιθ και ο Ιρ Σμιθ. Πήγε στο Κάνσας, μάλιστα. Καλά, ναι. Α, και το Σινσινάτι πήρε tight end. Δεν νομίζω να πάρουν τον Brock Bowers. Λοιπόν, για τους Pats. Εμένα μου αρέσουν κινήσεις. Έχουμε αρκετό. Πες κινήσεις, τους ίδιους που είχατε πήρατε. Έχουμε αρκετό. Οι κινήσεις είναι ότι θα γυρίσει ο Τζούντον και θα γυρίσει και ο Γκονζάλες. Ο Ούτσε ήταν, δηλαδή στην ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Άξιζε την ανανέωση, είναι πολύ για τα λεφτά, τέλειο είναι τον deal. Είχε μεγαλύτερες προσφορές και διάλεξε. Να ξέρεις, αυτοί όλοι που μείνανε μείναν για ένα λόγο. Γιατί μου στάνει τον Μέγιο προφανώς. Εννοείται. Τι συζητάμε. Λοιπόν, ο Κέντρικ Μπόρν είναι το επικροτό, πάρα πολύ καλά κάνει και τον κρατήσανε. Είναι ένας παίκτης ο τραυματισμός έχει πολλά ερωτηματικά. Δεν το συζητάω, αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου πάρει ένα παιχνίδι. Κάθαρα. Δηλαδή έχει αυτά τα παιχνίδια σαν λαμπές που είναι ντόμινο. Για τρίτο wide receiver. Το συζητάω. Λοιπόν, ο Kyle Dagger να δούμε τι θα γίνει που τον έχουν βάλει transition tag νομίζω. Οπότε θα παίζει να γυρίσει και αυτό με τα 13 εκατομμύρια που του είναι το tag τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εγώ τι πιστεύω. Αρχικά πιστεύω ότι υπάρχουν πέραν του Ridley υπάρχουν και κάποιοι άλλοι wide receivers που θα μπορούσαν να είναι. Ο Hollywood Brown, ξέρω εγώ. Σαφώς. Ειδικά αν πάρει κάποιον που έχει δυνατό χέρι. Ο Τι Higgins έχει ζητήσει μεταγραφή. Και εκείνο, άλλο ένα option. Θα πούμε και κάποια στιγμή. Ο Boyd είναι ελεύθερος. Okay. Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχουν παίχτες. Η άμυνα, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Μαρκές Βαλντές Σκάντλινγκ. Χαίρομαι πάρα πολύ με την. Πώς το λένε, με την. Βασικά, υπάρχει αγορά αυτή τη στιγμή και στους corners. Έτσι, υπάρχουν παίχτες. Και linebackers που είναι διαθέσιμοι. Υπάρχει. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Δηλαδή, μπορεί να. Έχουμε πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Ωραία. Θέλω, αν δεν πάρουμε τον έναν από τους δύο quarterback, θέλω να πάρω. Είτε τον. Εγώ και για τους δύο είμαι OK. Και Drake May είμαι OK και με την Jenny Dillon. Υπάρχει τον φήμη ότι ο JJ McCarthy έχει περάσει τον Drake May. Ωραία. Στην συλλόγηση. Για τους Pats. Για γενικότερα. Ότι ο Drake May δεν είναι για starter φέτος.
Δεν πειράζει. Έχουμε τον καλύτερο bridge quarterback που θα μπορούσε να βρει κάποιο. Μπριτζέτ. Ο Μπρουσκέτ είναι θεό. Δεν είναι ο Μπριτζέτ. Εγώ είμαι αισιόδοξο. Εσύ πιστεύει ότι μπαίνουμε σε μια 20ετία σκότου. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Βλέπω τη νέα εποχή και είμαι πολύ αισιόδοξο. Εγώ είμαι πολύ απογοητευμένο από την ομάδα μου, η οποία δίνει πεταμένα πίξ και λεφτά. Η οποία πήγε και πήρε. Έκανε πάρα πολλέ κινήσει να πούμε. Πήγε το Σιγκλετέρι χωρί λόγο, αιτία και φορμή. Πήρε τον Drew Lock. Δηλαδή προφανώ θα πάρουν και τον quarterback στον draft και θα κοπούν ο Ντινούτσι κτλ. Πήγε και έδωσε ένα τρίτο και ένα πέμπτο στον Brian Burns, το οποίο θεωρείται πάρα πολύ καλό. Και του έδωσε ένα δράστιο συμβόλαιο με 80 γυναίκα. Να σου πω, ρε φίλε, ο Brian Burns δεν είναι αυτό ο οποίο δεν. Πριν από δύο χρόνια ράβει. Αυτό θέλω να πω. Καρολάινα, φίλε. Είπαν όχι σε δύο φορές. Η Καρολάινα. Καλά, τέπερ. Μόνο τέπερ. Λοιπόν. By the way, να πούμε. Δεν θα χρειαζόταν κανένα τάκλ. Εκεί πέρα. Πήρανε. Ο offensive tackle πήρανε. Υπάρχει Τένο Σμιθ. Πήραν offensive tackle, δεν πήραν τον Dino Smith, πήραν κανένα. Υπάρχει όμως ο Dino Smith διαθέσιμος. Το πρόβλημά μου. Λεφτά έχετε. Πολλά. Το λέω. Δεν μπορεί να τα σκάσουμε στον Dino Smith. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι δέσμια των. Πώς να σου το πω, των παλινοδιών, ότι είμαστε κολλημένοι σε ένα σύστημα. Ποιος είναι Giant και New York Material, και έχουμε μείνει σε quarterback τύπου Eli Manning, και ενώ το πρωτάθλημα έχει προχωρήσει και αυτό θα κάνουν και τίποτα. Και τσακώνουμε και με όλους τους φίλους μας από τη Νέα Υόρκη και πιστεύουν ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι καλές και ότι η τριπλέτα Burns, Sexy Dexy και τίποτα θα αφήσει εποχή. Αφήστε το McKinney να φύγει και να πάει στο Green Bay. Μα είναι δυνατόν. Το Green Bay το μεταξύ έχει. Τάσκασε. Εντάξει, τι να σου πω. Γενικά την ομάδα τη βλέπω πάρα πολύ δύσκολη σε μια AFC, σε μια NFC East, η οποία ξέρω εγώ τώρα δυναμώνουν και οι Commanders, οι Eagles έχουν ξεφύγει γιατί πήραν και το Half. Άφησαν οι Jets να φύγει ο Half επειδή είχαν δει σαν το McDonald's πέρσι. Δηλαδή και θα πάει ο Half. Είχε σε 12 παιχνίδια, έχει παίξει το 50% των snaps και είχε 10 sacks. Και θα πάει αυτό ο παίκτη τώρα στη Φιλαδέλφια. Δηλαδή, και πήραν πίσω και τον Gardner Johnson στη Φιλαδέλφια. Έχουν τρελαθεί τελείω δηλαδή. Η Φιλαδέλφια δηλαδή ξεκινάει και αν δεν σταθεί εμπόδιο. Ο προπονητής της, ο οποίος είναι σε πελαγοδρομή, δεν βλέπω τον τρόπο με τον οποίο θα χάσει. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει χάσει την μπάλα. Ο Σιριάνη. Τώρα τον κρατήσαμε να δούμε. Πιο πιθανό. Όχι, και ο δικός σου έχει χάσει την μπάλα και ο Ντέιμπλ έχει χάσει την μπάλα. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντέιμπλ χρειάζεται ένα quarterback τύπου Justin Fields να κάνει αυτά που έκανε με τον. Μπορείς να πείσεις κανέναν να πάρει τον. Όχι. Τον Daniel Jones σε trade, να πληρώνει τον μπλό κιόλα. Να σου πω 3-4 πράγματα τα οποία περιμένω να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτον. Νομίζω ότι η ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι η sneaky ομάδα η οποία στην NFC θα κάνει ζημιές είναι το Green Bay. Ναι. Δηλαδή, εάν ο Jordan Love παίξει όπως έπαιξε πέρσι, με αυτούς τους wide receivers οι οποίοι είναι φόβος και τρόμος, με τους tight ends κτλ., με τον Josh Jacobs, με έναν ακόμα running back που ήθελα να τραφτάρουν, θα κρατήσουν από εκεί και με δύο-τρεις καλές κινήσεις στον draft πάντοτε κάνουν και με την άμυνα που είναι τόσο πολύ ενισχυμένη, έτσι, άστο. Όπως επίσης, πολύ ζώρικος βλέπω και τη Μινεσότα πριν την θέση του quarterback. Έχουν καλύψει όλα τα κενά. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, θα το πούμε, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με αυτό. Οι 49ers είναι εκεί που ήταν. Το Seattle έχει κάνει πολύ λίγες κινήσεις. Το Miami πήρε. Α, το Γεζίκι πήρε το Cincinnati. Titan, για να του δείξει ο Chase το Greedy. Okay. Λοιπόν, και βέβαια όλοι είναι στον κόσμο και στον αστερισμό του Kansas που ανανέωσε το Chris Jones. Περιμένουν τις προσφορές για το Sneed. Ναι. Και κάνουν καλά draft, έχουν πολύ δυνατή άμυνα, έχουν πολύ δυνατή επίθεση. Και όλα ωραία, όλα ωραία. Να πω κάτι άλλο. Ναι. Πολύ σημαντική κίνηση θα πω ότι ήταν το trade του Carlton Davis στο Detroit. Χρειάζεται. Μεγάλη υπόθεση. Χρειάζεται και μάλιστα ή ο Carlton Davis θα ήταν ή ο Sneed πήγαν στον Carlton Davis. Έχουν ανάγκη από κόρνερ. Πήραν και άλλον έναν εκεί πέρα. Βασικά πήραν άλλο ένα βασικό, τον Davenport από τους Saints. Ο Τάρον Μάθιον ανανέωσε στους Saints. Βεβαίως. Υπάρχει μια φήμη ότι οι Saints θα κόψουν τον Μάικλ Τόμας. Δεν έχουν κόψει ακόμα. Ακούγεται αυτό καιρό εδώ πέρα. Ναι. Επίσης, οι Packers πέρα του McKinney και του Jacobs κρατήσαν τον Nixon. Που είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για τα special teams του πολύ. Ο Ντουβερνέ πήγε στο Μαϊάμι, νομίζω. Στο Τζάξονβιλ, και του okay. Αυτό είναι ο δεύτερο που νόμιζα του. Ο Ντουβερνέ πήγε στο Τζάξονβιλ. Okay, ο Τζάξονβιλ πήγαινε να υπογράψει και τον Λούτς και τελικά τον κράτησε τον Ντένβερ, έδωσε παραπάνω λεφτά. Εντάξει, είναι αστεία όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις τέσσερις παίχτες οι οποίοι θα κινήσουν μέχρι τον draft πάρα πολύ τον άξονα και υπάρχουν πάρα πολλές φήμες. Η πρώτη μεγάλη φήμη την είπε στον Ντεβάντε Άνταμς. Ο Wilson θα αλλάξει το νούμερο του στη Νέα Υόρκη στους Jets. Από το 17 θα πάει στο 5 και το 17 είναι ελεύθερο. Okay. Έχει δηλώσει ότι θέλει να πάει στους Jets. Με την προϋπόθεση ότι θα είναι εκεί ο Rodgers, γιατί υπάρχει μια φήμη ότι θα κατεβεί για υποψήφιο αντιπρόεδρο στις ΗΠΑ. Ω Θεέ μου. Πεθαίνω, περνάω τέλεια. Λοιπόν, τώρα ο ένας είναι ο Adams.
Βέβαια, οι Raiders κόψανε και τον Ρένθρο, ο οποίος γράφει πάνω του Patriots. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Υπό άλλο καθεστώς. Υπό άλλο καθεστώς. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο. Τώρα, ο Τι Χίγινς λοιπόν δήλωσε ότι θέλει μεταγραφή γιατί δεν θα πάρετε πολλά λεφτά. Στη Μινεσότα υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θέλει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος non-quarterback player της λίγκας. Αυτό λέγεται Justin Jefferson. Ναι. Ο Justin Jefferson, υπάρχουν κάποιες φήμες ο οποίος απέρριψε συμφωνία που θα του έδινε 30 εκατομμύρια το χρόνο. Που θα ήταν, νομίζω, θα τον έκανε πιο ακριβοπληρωμένο. Είπε όχι. Και έχουν ενταθεί οι φήμες οι οποίες θέλουν το Cincinnati να δίνει τον Τι Χίγκινς και ένα πικ πρώτου γύρου για να κάνει αυτό που λένε στη Rock and Roll, bring the band back together. Δηλαδή να φέρουν τον Joe Burrow, τον Justin Jefferson το και τον Jamar Chase, το LSU. Μόνο ο Clyde Edwards Helaire θα λείπει. Το οποίο μπορεί να τον πάρουμε κιόλας. Και τον Marshall μπορεί να πάρουμε. Και τον Marshall μπορεί να πάρουμε από την Καρολάινα. Εύκολο. Όλοι τσάμπα είναι. Εύκολο, όλοι τσάμπα είναι. Λοιπόν, εντάξει, άμα γίνει αυτό να ξέρει, είναι η πιο σοβαρή απειλή. Ποιος είναι ο running back του Cincinnati, by the way. Και ο Chase Brown. Ο Zach Moss. Ο Zach Moss και ο Chase Brown. Δεν είμαστε και πολύ καλά, θα έλεγα. Ο Moss πέρσι είχε φοβερή χρονιά. Εντάξει, αλλά τώρα άλλο να είσαι starter. Τώρα. Και τα λάθη αυτά τα έχουν και άλλες ομάδες τώρα. Και η Ινδιάνα έχει ξεκινήσει σε κάποια φάση να πει ότι θα παίξει βασικός. Τραυματίστηκε. Το ίδιο έγινε και στον Buffalo. Το οποίο Buffalo, by the way, έκανε μεγάλη καθάριση στην άμυνα. Άφησε τον Μπόγερ να φύγει. Κράτησε τον Επενέσα. Κράτησε τον Ντόκινς επίσης που είναι βασική. Και βέβαια υπάρχουν, υπάρχουν έντονες φήμες ότι θα υπάρξει μια ανταλλαγή η οποία θα φύγει ο Diggs από το Buffalo και θα πάει να βρει τον αδερφάκι του στον Dallas. Μόνο φήμες. Όλες οι φήμες είναι αυτές. Πάντως αυτή τη στιγμή το Buffalo έχει πάρα πολύ μεγάλο χώρο και για wide receivers και για αμυντικούς παίκτες στο draft. Έτσι. Να το πούμε τι έχει μείνει. Το οποίο έχει running backs από τρίτο γύρο και κάτω. Mm. Αλλά receivers και quarterbacks και ο lineman. Είναι γεμάτο ο πρώτος γύρος. Πες δύο-τρία καλά ονόματα που έχουν μείνει, λοιπόν, έτσι τσιμμένα, για να κλείσουμε. Λοιπόν, αναφέρω. Πέραν του Ridley, το λεσμό τον αναφέραμε και ανέφερα και τον Darren Smith, προφανώς τον tackle των Cowboys. Θα πάρει και αυτός πολλά λεφτά. Και μεγάλος, Είναι μεγάλος, αλλά θα τα πάρει τα λεφτά. Λοιπόν, λατρεία. Justin Simmons. Safety. Τον κόψανε. Broncos. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Hands down, όποιος τον πάρει, δηλαδή, έχει την υγειά του. Θα τον πάρει κοντά. Σαφέστατα. Chase Young από τους 49ers. Και ο Armstead. Josh Reynolds από τους Lions, wide receiver. Θα μπει. Davion Clowney. Ναι. Μεγάλη χρονιά. Θα πάει πίσω στο Seattle ξανά γιατί θα τον πάρει ο defensive coordinator που είχαν στους Ravens, ο οποίος του έκανε πολύ μεγάλη χρονιά. Θα τον ξαναπάρει. Τα έχει, τα ξέρει όλα, έχει περάσει το Seattle. Πάμε παρακάτω. Kevin Zeidler, guard από τους Ravens. Πάρα πολύ ωραία. Οι Ravens χάσαν τον Queen, πήγε στους Steelers. DJ Reader από Bengals, defensive tackle. Πολύ μεγάλη αγορά, πολύ μεγάλο market. DJ Wonum από Vikings. Πολύ sneaky good παίκτη. Ναι. Άντριου Σπίτε από τους Saints, τάκλει. Και αυτό θα πάρει λεφτά. Ο Ντέλ Μπέκαμ. Εντάξει, για Jets ακούγεται. Isaiah Wynn από Dolphins. Ναι. Guard. Bud Dupree από Falcons. Πεσμένη καριέρα του. Chris Hubbard, ο τάκλει από τους Titans. Πάμε τώρα σε κάτι πιο έτσι sexy. Devin White, ελεύθερος από τους Bucks. Θα πάει σε πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό θα πάει σε contender. Και θα μπορεί να και να αναπτερώσει την καριέρα του. Ναι. Μετά, Kyle Van Noy. Μετά και αυτός μια πολύ καλή χρονιά. Τους Ravens. Είπαμε το Madison. Marcus May από Saints, safety. Μετά, Steven Nelson από τους Texans, corner, που δεν πρόκειται να τον ανανεώσουν. Λατρεία, Calais Campbell από Falcons. Μπορεί να τα παρατήσει. Στεφόν Γκίλμορ ακούγεται πολύ για τους Patriots για επιστροφή. Για επιστροφή, αλλά δεν εκπάνε καλά. Και ο Jason Jackson ελεύθερος, γιατί τον κόψαν οι Patriots. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Σουάο Πέτα των Eagles. Δεν ξέρω γιατί είναι εκεί πέρα. Κέρτι Σάμιουελ από τους Commanders. Ακούγεται ότι θα γυρίσει πίσω στην Καρολάινα. Και. Okay. Κένταλ Φούλερ από Corner από τους Commanders. Εκεί μέρος όποιος τον πάρει θα παίξει πολύ καλά. Είπαμε τον Τρεντέβις White. Έχει πάρα πολύ πράγμα. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα, Xavier Howard. Πολλούς παίκτες στην άμυνα. David Bakhtiari. Ναι, τον έκοψαν, εντάξει, είναι σε μεγάλη ηλικία. 32 είναι. Πολλούς τραυματισμούς έχει. Πολλούς τραυματισμούς. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο με Kai Becton. Το θέλετε? Ναι, θα μείνει στους Jets. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ισορροπία. Η ισορροπία είναι πια. Bobby Wagner. Ότι είναι πολύ γερό το draft offensively και είναι πολύ γερό το free agency defensively. Οπότε δεν θα βαρεθούμε καθόλου. Έτσι. Λοιπόν, πολλά ονόματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο με το draft. Αυτό να αναλύσουμε το draft. Ναι, θα κάνουμε ένα έτσι preview, ας πούμε, το draft. Ναι.
Και μετά θα κάνουμε και την αποτίμηση. Και μετά την καλή καλοκαίρι. Δεν τελειώνει η ζωή, Νεφέλη. Μια συνεχισμένη σα. Γεια σα. Γεια σας.